Την απόλυτη νίκη επιδιώκει ο Βλαντιμίρ Πούτιν στις εκλογές του προσεχούς Μαρτίου. Πριν από αυτό όμως επιδιώκει νίκη στο χόκεϊ επιπάγου. Το κυβερνών κόμμα της Ενωμένης Ρωσίας δίνει στον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για την επανεκλογή του κάθε δυνατή υποστήριξη τόσο τώρα όσο και στο μέλλον. Ο πρωθυπουργός Δημήτρη Μετβέντεφ δήλωσε πως η 18η Μαρτίου του επόμενου έτους πρέπει να γίνει η μέρα της απόλυτης νίκης για τον υποψήφιό μας. Η επιβεβαίωση της στήριξης Μετβέντεφ στον Πούτιν δεν αποτελεί βεβαίως είδηση. Έκπληξη θεωρείται ωστόσο η απόφαση του Ρωσικού Κομμουνιστικού Κόμματος να ανακοινώσει ως υποψήφιό του στις προεδρικές εκλογές ένα νέο πρόσωπο, τον Παύελ Γκραντίνι. Αντί του ηγέτη του κόμματος Γκενάντις Γιουγκάνοφ, επελέγει ο 57χρονος μηχανολόγος και διαχειριστής φάρμας στα προάστια της Μόσχας. Απέναντι στον πρόεδρο της Ρωσίας θα βρεθεί και η 36χρονη Ξένια Σόμπτσακ, τηλεπαρουσιάστρια και κόρη του Δημάρχου της Αγίας Πετρούπολης, Ανατόλη Σόμπτσακ. Υποψήφιος θα είναι και ο ακροδεξιός Βλαντιμίρ Ζιρινόφσκι. Καμία ελπίδα να είναι υποψήφιος στις εκλογές δεν διατηρεί ο μεγάλος αντίπαλος του Πούτιν, Αλεξάντερ Ναβάλνη, εξαιτίας προηγούμενης καταδίκης του.